Σε μια σοκαριστική είδηση τώρα κυρίες και κύριοι καθώς για τρεις ημέρες ήταν νεκρός ένας 47χρονος άνδρας στις τουαλέτες του Αττικού Νοσοκομείου. Μέρη Γίγου πώς γίνεται να μην έχει βρει κανείς το νεκρό μέσα στο Αττικό Νοσοκομείο. Μήνα ο συγκεκριμένο χώρο στο Ισόγειο, που υπάρχει μία τουαλέτα και ένα δωμάτιο το οποίο το χρησιμοποιούσαν ω αποδητήρια οι νοσηλευτέ. Δεν το χρησιμοποιούσαν, δεν λειτουργούσε καθώ γίνονταν εργασίε. Δεν υπήρχε, υπήρχε λόγο να πάνε οι καθαρίστρε, δεν πήγαν ούτε εργάτε. Έτσι, επί τρει ημέρε βρισκόταν μέσα στην τουαλέτα νεκρό ο 47χρονο, χωρί να τον αντιληφθεί κανεί. Η σωρό του εν τέλει εντοπίστηκε από το προσωπικό εξαιτία τη έντονη δυσοσμία. Να σου πω ότι ο 47 ήταν τοξικομανή. Είχε νοσηλευτεί πολλέ φορέ στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, καθώ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα Η υγεία. Σύμφωνα με πληροφορίε, πήρε στι 5 Ιουνίου πειθαρχικό εξητήριο. Είχε παραβατική συμπεριφορά και δημιουργούσε πολλά επεισόδια. Η κοινωνική υπηρεσία είχε κάνει ενέργειες έτσι ώστε να πάει σε κάποια δομή απεξάρτησης, ωστόσο ο ίδιος δεν δεχόταν. Τώρα ο διοικητή του νοσοκομείου ζήτησε κατεπίγουσα ένορκη διοικητική εξέταση για τον θάνατο του 47χρονου. όπω καταλαβαίνεις όμως είναι πολλά τα ερωτήματα που παραμένουν για την ασφάλεια του νοσοκομείου.